Συνεχίζουμε μετά τις διαφημίσεις με το Δήμο Σιδωνίας. Πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα συζητάμε, κυρίως για το κυκλοφοριακό και για το τι πρόκειται να γίνει στο οδικό κύκλωμα της Σιδωνίας. Σοβαρότατο το θέμα, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες και για τους επισκέπτες. Όχι ότι και οι μόνιμοι κάτοικοι τραβάνε λίγα όσον αφορά την κίνηση και το τι γίνεται εκεί. Κυρία Γιουβαρλάκη, και όλα αυτά για να φτάσουμε στο Νέο Μαρμαρά, και το λέω με την καλή έννοια, και όχι μόνο στο Νέο Μαρμαρά, και στην Τωρών και στη Σάρτη, σε όλο το άκρο της Χερσονήσου της Σιδωνίας, που είναι πανέμορφο πραγματικά και μαγευτικό. Το Νέο Μαρμαρά το γνωρίζετε καλά και μέσα στις αρμοδιότητας της πάρα πολλά πράγματα αφορούν και αυτό το χωριό, αυτό το μέρος, το παραθαλάσσιο. Θέλω να μου πείτε λίγο τι γίνεται με το λιμάνι και στη συνέχεια θα δούμε και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κομμάτι. Το λιμάνι αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Έχουμε πάρει την έγκριση της οριστικής μελέτης από την ΕΣΑΛ, την Επιτροπή. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε μια τυπική έγκριση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Από εκεί και πέρα είναι ένα έργο περίπου των 15 εκατομμυρίων, το οποίο θα το εντάσσουμε ως αλλιευτικό καταφύγιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει και μαρίνα, έτσι. Mm-hmm. Το εντάσσουμε έτσι. Το μόνο που περιμένουμε είναι να ανοίξει το μέτρο για το χρηματοδοτικό κομμάτι του ΕΣΠΑ και να το εντάξουμε. Από ό,τι έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ευελπιστούμε να έχουμε περισσότερα νέα για το λιμάνι, καλά, μέσα στο 2019, στις αρχές του 2019. Είναι ένα έργο κομμάτι που θα απογειώσει και το Μαρμαρά και το Δήμο Σιδωνίας, το Μαρμαρά ειδικότερα που το έχει μεγάλη ανάγκη. Είναι και το κομμάτι που φιλοξενεί τα σκάφη που κάνουν τα τουριστικά, τις εκδρομές. Αυτό περιλαμβάνεται. Τα πάντα. Γιατί τους καλοκαιρινούς μήνες και εκεί μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος και εκεί είναι τα σκάφη πολλά για να πάρουν τον κόσμο και να κάνουν τον περίπλου. Και αλλιευτικό καταφύγιο. Mm-hmm. Για τους ψαράδες που είναι αρκετοί στην περιοχή και από τις γύρω περιοχές και μαρίνα, αλλά και για μεγάλα τουριστικά σκάφη. Μάλιστα. Το οποίο είναι και το μεγάλο στοίχημα, βέβαια. Η μαρίνα και τα τουριστικά σκάφη σημαίνουν αναβάθμιση. Μιλάμε για σκάφη για να μπορούν να κάνουν δρομολόγια όπως Θάσο, Σποράδες. Θα ανοίξει ο κύκλος αυτός, ο τουριστικός. Με τον ηλεκτροφωτισμό και την ίδρυυση, τι υπάρχει ως εξέλιξη, κύριε Γιουβαρλάκη? Ηλεκτροφωτισμό νομίζω είναι σταθερά τα πράγματα, δεν έχουμε κάποιο θέμα ειδικότερα. Όσον αφορά την ίδρυυση, αυτή τη στιγμή έχει περάσει μια θετική εξέλιξη. Η έγκριση των φίλτρων. Μένει να υπογραφεί η σύμβαση. Μιλάμε για τον Μαρμαρά, την Νικήτη και τον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Θα ξεκινήσουμε από την ακτή Σαλονικιού. Είναι τα φίλτρα για αποσιδήρωση και απομαγκανοποίηση του νερού. Στην πράξη δηλαδή σημαίνει... Στην ποσότητα γενικά φέτος δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα στην ποσότητα, διότι ήταν και οι καιρικές συνθήκες φέτος έτσι, με πολλές βροχοπτώσεις, οπότε αυτό μας βοήθησε. Υπήρξε επάρκεια δηλαδή. Ναι, ναι. Mm-hmm. Με τα φίλτρα όμως θα διορθώσουμε πολύ την ποιότητα του νερού. Άρα λοιπόν θα είναι πόσιμο και δεν θα υπάρχει κανένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ήδη είναι πόσιμο, αλλά νομίζω ότι με αυτό θα επισφραγιστεί. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς. Είπατε για Άγιο Νικόλαο, Νικήτη, Μαρμαρά. Μαρμαρά, διότι στη Σικιά και στη Σάρτη έχουν μπει φίλτρα. Τρεις και μία. Πολύ θετική εξέλιξη αυτή. Αν υπάρχει επάρκεια ταυτόχρονα, δεν ξέρω. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου μπορεί να υπογραφεί σύνδεση. Τελευταία γεωτρήσεις πριν από μερικά χρόνια είδαμε με τον κύριο Τζιζιού. Δεν ξέρω αν έγινε και άλλες. Ναι, έχουμε κάνει γεωτρήσεις και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Είμαστε καλά. Τα επόμενα 5-10 χρόνια με νερό είμαστε καλά. Το στοίχημα είναι η βελτίωση της ποιότητας νερού, ιδιαίτερα στο Δήμο Σιδωνίας και μέσα από αυτό το σημαντικό έργο, λέει η κυρία Γιουβαρλάκη. Αξίασε 6 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό εξασφαλίζεται. Μάλιστα, καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό, βέβαια. Και βεβαιότατα να πω ότι στον πρώην Δήμο Τωρώνης λειτουργούν 5 μονάδες. 2 μονάδες αφαλάτωσης απομαγκανοποίησης και αποσυντήρωσης στην Τωρώνη. 1 μονάδα απομαγκανοποίησης και αποσυντήρωσης στο Καλαμίτσι. 1 μονάδα απομαγκανοποίησης και αποσυντήρωσης στη Σικιά. Και 1 στη Σάρτη. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι το νερό είναι σε πολύ ικανοποιητική κατάσταση. Συνεχώς μηνιαία παίρνουμε δείγματα ληψίες. Και θα έλεγα ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν παρατηρούνται και ελλείψεις, δηλαδή όσο αφορά την ποσότητα. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα
Και δεν αντιμετωπίζουμε και δεν αντιμετωπίζουμε. Το καλοκαίρι κυλήσουμε όλα δηλαδή φέτος. Δόξα τω Θεώ. Άρα, για να επανέλθω σε αυτό που είπατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής τώρα, η μάχη που δίνεται είναι για τα ογκώδη και τα απορρίμματα που πετάνε ανεξέλεγκτα. Σωστά. Ναι. Το καλοκαίρι είναι χειρότερο. Αυτό επιδεινώνεται αυτή η εικόνα. Νομίζω ότι είναι δύο περίοδοι που, είναι, που δεν είναι καλά τα πράγματα. Μάιο, πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι, που σας είπα ανοίγουν οι μονάδες και οι μεγάλες και οι μικρές και καταστήματα κτλ. Και επίσης Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όταν κλείνουν όλοι αυτοί, που πετάνε ό,τι τους περισσεύει, να το πω έτσι. Αυτό είναι και θέμα παιδείας, βασικό. Το λέω για όλους μας. Για όλους Έχει παρατηρηθεί δηλαδή ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι, κύριε Γουπερλάκη. Ξέρετε ότι αυτό το οικόπεδο, αυτή η έκθεση είναι τέτοια που θα πάνε να πετάξουν ανεξέλεγκτα μπάζα. Πάτε και δεν τα μαζεύετε μετά. Τέτοιοι χώροι. Απαγορεύεται να υφίσταται τέτοιος χώρος. Όχι συγκεκριμένοι χώροι, όμως, που τους διαλέγει ο κόσμος. Ναι. Επιλέγουν μέρη τα οποία δεν φαίνονται εύκολα. Νομίζω ότι αν κάποιος κάνει μία αρχή, πάει και ο επόμενος από πίσω και ρίχνει. Τα εντοπίζετε, τα μαζεύετε μετά από εκεί. Γιατί αυτό, κοιτάξτε, λέω, εμείς καλείται αυτό να κάνουμε. Κάναμε μία κίνηση το Μάιο με δύο ιδιώτες σε όλο το πόδι της Ιθονίας, γύρω-γύρω, και μαζεύτηκαν έτσι ογκώδη αντικείμενα από δρόμους πάνω που φαινόντουσαν ή κοντά σε παραλίες. Το καθαρίσαμε. Αυτό έγινε το Μάιο. Δυστυχώς όμως, στις ίδιες περιοχές, ξαναβρίσκαμε τα ίδια πράγματα. Πολύ άσχημο. Το έζησα κι εγώ φέτος αυτό. Παρ' όλα αυτά, βάλαμε πινακίδες. Κάπου λειτουργήσαν, κάπου όχι. Νομίζω ότι αυτό που θα λύσει το θέμα που δεν το έχουμε κάνει, γιατί δεν έχουμε ελεγκτικό μηχανισμό, δεν έχουμε δημοτική αστυνομία στο Δήμο, στο δικό μας Δήμο δεν επιτρέπεται, θα ήταν κάποιο πρόστιμο. Και όχι με την εισπρακτική έννοια, αλλά με την πειθαρχική. Καλά, θα πρέπει να τους εντοπίσετε πρώτα και να βρίσκετε ποιοι είναι. Τους έχουμε εντοπίσει. Απλά νομίζω ότι θα είναι το τελευταίο, αλλά ίσως και το πιο σωστό για να μπούμε σε μία τάξη. Μάλιστα. Να μπούμε σε μία τάξη. Mm-hmm. Κατανοητό, κυρία Γιουμαρλάκη. Πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, θα πρέπει να μιλήσουμε για το θέμα, κύριε Χριστοδούλου, των αντιπλημμυρικών έργων και την άποψη του κυρίου Τέμπλα θέλω εδώ, γιατί το καλοκαίρι, και αν δούμε και σχετικές εικόνες, σχετικά πλάνα, θα καταλάβουμε ότι το πρόβλημα ήταν τεράστιο με τις καταστροφές και τις ζημιές που υπέστη ο Δήμος Ιθονίας και στην Νικήτη, σε πολλά παραθαλάσσια. Εικόνες που τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια εγώ δεν τις είχα δει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πραγματικά πρωτόγνωρα φυσικά φαινόμενα. Τι συνέβη, κύριε Χριστοδούλου? Ναι, πραγματικά φέτος το καλοκαίρι πληγήκαμε. Η Νικήτη το χωριό γινόταν. Πέρυσι ήταν η Τωρόνη και αύριο, να είμαστε τυχεροί, μπορεί να χτυπήσει κάπου αλλού. Και για ποιο λόγο? Όπως λένε όλοι οι ειδικοί, καταρχήν έχει αλλάξει το κλίμα. Έτσι, βλέπουμε, πάμε σε τροπικό κλίμα. Πέφτει τέτοια ποσότητα νερού που μπορεί άλλες φορές να έκανε να πέσει και 6 μήνες και 8 μήνες. Η Νικήτη συγκεκριμένα είναι χτισμένη μέσα σε ρέματα. Τα ρέματα ήταν καθαρισμένα. Οι παρεμβάσεις οι οποίες είχαν γίνει με το αποχετευτικό για τα όμβρια όλα ήμασταν καλά, τα πλακόστρωτα. Έπεσε τόσο πολύ νερό απότομα, το οποίο αυτό κάποια στιγμή οδήγησε στις ζημιές οι οποίες έγιναν. Πού είναι εδώ οι εικόνες που βλέπουμε? Νικήτη. Στην Νικήτη, μέσα στην Νικήτη είναι αυτά τώρα. Ναι. Δεν ξέρω πόσα μηχανήματα επιστρατεύσατε, κοιτάξτε, για να καθαριστεί αυτή η εικόνα. Αυτό το οποίο πρέπει να πω και πρέπει να ευχαριστήσω πρώτα τον Δήμαρχο, όλους τους συνεργάτες μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και τους εργολάβους οι οποίοι με το πρώτο τηλεφώνημα δήλωσαν παρόν. Να σας πω μόνο ότι την Τρίτη έγινε η θεομηνία και την Παρασκευή ρίχναμε άσφαλτο. Αυτό λέει πάρα πολλά. Θεωρώ δηλαδή ότι δώσαμε όλοι μας από τον εαυτό μας να κάνουμε πράξη, δηλαδή παραδώσαμε από την Τρίτη το Σάββατο την Νικήτη έτοιμη. Μιλάω τώρα μόνο για την Νικήτη αυτή τη στιγμή, θα σας μιλήσω για τον Άγιο Νικολογιό τον Όρμο. Παραδώσαμε την Νικήτη στο σημείο που επλήγει για τον τουρισμό, δηλαδή που θα ήταν ένα μεγάλο πλήγμα. Την παραδώσαμε, δεν έπρεπε, για να καταλάβεις ότι είχε γίνει αυτή η μεγάλη ζημία, έπρεπε να έχεις πολύ έμπειρο μάτι και να κινηθείς γύρω-γύρω στο χωριό, όχι μέσα. Τέσσερις μέρες μετά, λέτε. Και σε αυτό βοήθησαν πάρα πολύ. Έτσι. Για την οικονομία του χρόνου, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, τι πρέπει να γίνει ως παρέμβαση για να μην ξαναδούμε αυτές τις εικόνες, ανεξάρτητα από την ένταση του καιρικού φαινομένου? Λοιπόν, και στον Όρμο και στο Λιβροχιό που έγιναν, κάναμε παρεμβάσεις στα ρέματα. Τα ρέματα από 12 Ιουλίου με τον Κλεισθένη πάνε στις
περιφέρειες. Είμαστε δίπλα στην περιφέρεια να βοηθήσουμε. Όσο μπορούμε εμείς με τα μέσα που έχουμε παρεμβαίνουμε, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς ότι με τις συζητήσεις που πρέπει να έχουν γίνει και εδώ κατά καιρός, ότι οι μελέτες αργούν πάρα πολύ για να κάνεις μια συγκεκριμένη. Η διάνοιξη των ρεμάτων θα ανήκει στην περιφέρεια στο εξής. Η αστυνόμευση και ο έλεγχος των ρεμάτων είναι στην περιφέρεια, σε συνεργασία φυσικά με τους Δήμους. Ο καθαρισμός παραμένει στους Δήμους. Εμείς ήδη έχουμε παρέμβει σε συνεργασία και με την δασική υπηρεσία. Όχι, και έχει μείνει και στην περιφέρεια. Mm-hmm. Σε συνεργασία. Πρώτα όμως η περιφέρεια έχει τον κύριο λόγο. Κάναμε παρεμβάσεις, είμαστε συνέχεια με τους υπαλλήλους να καθαρίζουμε εκεί που πρέπει, αλλά εγώ φοβάμαι ότι αν γίνουν τέτοιου είδους θεομηνίες, μπορεί να μην λέγεται Νικήτη, να λέγεται Ορμήλια, να λέγεται σε άλλο μέρος της Χαλκιδικής που εύχομαι να μην γίνει ποτέ. Δηλαδή δεν είμαστε έτοιμοι πανελλαδικά να αντιμετωπίσουμε τέτοια καιρικά φαινόμενα. Και γιατί το λέω αυτό, όχι να δικαιολογήσω, θυμάμαι εκείνο τον καιρό έγινε τέτοια πλημμύρα στην Ιαπωνία, που η Ιαπωνία θεωρείται ότι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς σε έργα και υποδομές και έχει 112 νεκρούς. Αυτό το οποίο εγώ λέω είναι ότι δεν θρυνήσαμε θύματα. Και αυτό είναι ο πρώτος λόγος. Αλλά μην πάτε μακριά στην Ιαπωνία. Όχι, όχι, δεν πάω. Ενώ, δείτε στη χώρα μας τι γίνεται. Εννοείται, ναι, σαν πώς έγινε. Στην Νότια Ελλάδα δεν γίνεται. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μόνο οι υποδομές, μετράει πάρα πολύ και το. Δηλαδή, αν εμείς αυτή τη στιγμή είχαμε υπαξιλό σεισμούς που έχει η Ιαπωνία, θα μπορούσε η Ελλάδα να αντιμετωπίσει τέτοιους σεισμούς, τον 8 Ρίχτερ, όχι. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι μαζί, κράτος, δήμοι, περιφέρειες, να δούμε πλέον το μέλλον των δήμων και των χωριών μας με βάση την εξέλιξη του καιρού. Γιατί το λένε επιστήμονες, δεν το λέω εγώ. Εμείς, ειλικρινά σας λέω, θα βάλουμε τα δύνατα δυνατά και θα προσπαθήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, βέβαια, κύριε Χρυστοδούλου, δεν μπορείτε να γκρεμίσετε κάτι που χτίστηκε πάνω σε ρέμα πριν από 20 χρόνια. Ούτε το ρημοτομικό να αλλάξετε, ούτε τα γούπουσου να αλλάξετε. Ξέρετε τι είπε κάποιος πολίτης. Πού είναι το κράτος? Ξέρετε τι το απάντησε κάποιος? Εκεί που ήταν όταν χτίζατε. Απών. Και όταν χτίζατε και παρανομούσατε τα απών, και τώρα το ζητάτε που είναι. Ίσως γιατί δεν προλαβαίνει. Όπως λέτε, αν κάποιος έκανε σπίτια μέσα στα ρέματα και δεν έχει βγάλει ούτε οριοθέτηση ρέματος άδειες, έχει βάλει τις περιφράξεις τα τροχόσπιτα δίπλα στο ρέμα. Εκεί εγώ συναχωριέμαι, γιατί έχασε την περιουσία του. Αλλά δεν μπορείς να πας και να λες ότι φταίω. Ναι, εσείς όμως πρέπει να βάλετε μια τελεία σε ναι, αυτό το. Όταν όμως η άδεια παίρνεται από μια πολεοδομία παλιά ή που περνόταν, δεν την έδωσε ο Δήμος αυτή την άδεια. Μην ρίχνουμε απευθείας όλο ότι φταίω ο Δήμος. Εμείς ναι, συμφωνώ ότι πρέπει επιτέλους ο Δήμος, με όποια δικαιώματα έχει, άσχετα τι έγιναν παλιά, επιτέλους να βάλει τάξη και να κινήσει τις ανάλογες υπηρεσίες μέχρι που μπορεί. Γιατί αν θεωρείτε ότι ένα πρόβλημα, όπως λέμε, πονάει κεφάλι, κόβω το κεφάλι, όχι, είμαστε Έλληνες. Ο Έλληνας μαθαίνει σιγά-σιγά. Αν θεωρούμε ότι θέλει παιδεία, η παιδεία ξεκινάει από το δημοτικό σχολείο, από το νηπιαγωγείο. Πολλά πράγματα κάνουμε λάθη. Πρέπει σιγά-σιγά αυτά να προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Κύριε Τέμπλα, και στην Τωρόνη στο παρελθόν είχαμε σοβαρά προβλήματα και εκεί είχαν πληγεί περιοχές. Από καιρικά φαινόμενα. Εγώ πιστεύω ότι ο πρώην Δήμος Τωρόνης είναι πολύ πιο ευάλωτος στα πλημμυρικά φαινόμενα, στα καιρικά φαινόμενα από το Δήμο Σιδωνίας. Σε εμάς, όπως είπατε, και κατά το παρελθόν, αλλά και πρόσφατα. Πέρυσι είχαμε τις πλημμύρες στην Τωρόνη. Όπου ευτυχώς έγινα κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί τέτοια καιρικά φαινόμενα, τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα, όπως είπε και ο κύριος Χρυστοδούλου, έχουν αλλάξει κλιματικές, το κλίμα πλέον. Σε διάστημα πολύ λίγων ωρών πέφτει τόσο νερό, το οποίο δεν επαρκεί τα υφιστάμενα ρέματα ή οι υφιστάμενες υποδομές μας όπου έχουμε όμβρια και τα λοιπά να το πάρουν, με φυσικό επακόλουθο να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα και να είναι άκρως επικίνδυνα πλέον για τους ανθρώπους. Το πρόβλημα εστιάζεται ιδιαίτερα, θα έλεγα, στη Σικιά, στον κεντρικό Χήμαρο, όπου εκεί προσπαθούμε και από τότε που ήταν αντινομάρχης ο κύριος Τζίζιος, είχε γίνει μία μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας για το κεντρικό ρέμα. Το έχει σήμερα η περιφέρεια. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα να δημοπρατηθεί μέρος από τα έργα τα οποία απαιτούνται και περιλαμβάνει η μελέτη αυτή. Υπάρχουν χρήματα και για αυτό. Ναι, υπάρχει, ναι, υπάρχουν τα χρήματα. Υπάρχουν χρήματα για επίσης, άρα πρέπει να προχωρήσει. Ναι. Επίσης η περιφέρεια έχει πάρει και καινούργια άλλα χρήματα που αφορά, όπως είπε, ουσιαστικά τις καινούργιες αρμοδιότητες που έχει σχετικά με τον καθαρισμό των ρεμάτων που έχουν πάει στην περιφέρεια. Ναι. Και εδώ βέβαια όταν νομίζω υπάρχουν πάλι
και χρήματα για το Πόρτο Κουφό όσο αφορά τη γέφυρα του Πόρτο Κουφό, γιατί τα μεγάλα τα προβλήματα προξενούνται και από τις μικρές διατομές των γεφυρών. Mm-hmm. Οι γέφυρες είναι παλιές, με στιθέα στη μέση και καταλαβαίνετε ότι με το παραμικρό φερτό αυτές βουλώνουν με φυσικό υπακόμβο να μην μπορεί να παροχευτεί, να μην μπορεί να φύγει το νερό. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι τη στορώνηση, ιδιαίτερα στην περιοχή Ραγάζα, όπου πέρυσι είδατε τα γεγονότα, τα οποία υπήρξαν πολύ σημαντικές καταστροφές και σε σπίτια και σε καταστήματα κτλ. Εκεί πιστεύω ότι βέβαια η τωρόνη, η δημορφία της ήταν τέτοια που ανέκαθεν από τα παλιά τα χρόνια, αλλά αυτό που απαιτείται είναι αντιπλημμυρικά έργα. Θέλει σχεδιασμό, βεβαιότητα πολλά πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε, ίσως κάποια πράγματα τα οποία σε αυτά τα ρέματα τα οποία κινούνται εντός των οικισμών, ίσως κάποια φράγματα ανάσχεσης του νερού. Αυτό βεβαιότητα ευθύνη είναι των υπηρεσιών, των τεχνικών υπηρεσιών, θα έλεγα ιδιαίτερα της περιφέρειας, να δει. Όλο περιφέρεια που έχει να κάνει. Όλο περιφέρεια, το μαλάκι στην περιφέρεια. Έναν αστερίσκο. Ότι ενώ όντως, όπως είπε ο κύριος Ντέπλας, έχει έρθει και έγγραφο που ο καθαρισμός ρεμάτων είναι στην περιφέρεια, ήδη ο Δήμος έχει κάνει αρκετή δουλειά και έχει καθαρίσει αρκετά ρεύματα. Δεν γίνεται, βέβαια. Στην Αθηνά και Χειρακίνη. Δεν γίνεται. Απλώς και εγώ εδώ μια παρέμβαση κόμβει σε σχέση με τη γέφυρα που δημιουργεί πρόβλημα στην οικίτευση στο ρέμα. Να, τι θα λύσει. Είναι το έργο πάνω τη περιφέρεια, κεντρικό σημείο. Με του κόμβου, αν θα γίνει εκεί πέρα, θα μεγαλώσει και η γέφυρα και θα λύσει το κεντρικό ρέμα τη οικίτευση. Και αυτό θα βοηθήσει. Οπότε ένα πλεονέκτημα ακόμη στο συγκεκριμένο έργο. Απαιτείται μια διαρκή συνεργασία μεταξύ του Δήμου και τη περιφέρεια για να μην έχουμε τον παλιό. Για όλου συνεργαζόμαστε. Αναφέρθηκε ο κύριο Δέμπλα στη Σικιά. Να ρωτήσω λίγο, κτηματολόγιο έχει στο Δήμο Σουτανία. Μόνο εκεί παίρνουν ακίνητα από εκεί, όχι. Για να πάνε όλο αυτό ο τόρο που έχει δημιουργηθεί στο υπερταμείο. Κοιτάξτε, εμείς τώρα ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα κτλ. Γιατί δεν είναι όλο και όλο πολύ. Εμείς έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, το άλυτο πρόβλημα, το οποίο ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Σικιάς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι διανομές που έγιναν το 1930, οι οποίες δεν οριστικοποιήθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα. Μα δεν έχουν τίτλους. Ακριβώς, ενώ δόθηκαν με προσωρινούς τίτλους κτλ. Ήρθε το κτηματολόγιο και όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία του οικιωτών γύρω στα 2.000 στρέμματα κτλ. Τα συμπεριλάβε και τα έβαλε του ελληνικού δημοσίου. Αυτά σήμερα πολύ καλά, τα πέρασε πάρα πολλά από αυτά στο ΤΑΙΠΕΔ. Εμφανίστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτά που ήταν με προσωρινές διανομές περνάνε σήμερα στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτά που ήταν με προσωρινές διανομές, ναι, δεν οριστικοποιήθηκε ποτέ η διανομή. Αυτά φαίνονται στο κτηματολόγιο σαν του ελληνικού δημοσίου. Έτσι φαίνεται. Ενώ μπορεί να πάρεις... είναι ιδιωτών αυτή τη στιγμή. Ναι, βέβαια, ιδιωτών είναι. Αυτό κύριε... είναι πάρα πολύ σοβαρό τώρα κύριε... που βάζει ο κύριος Δέμπλας. Πας ακριβώς. Πας στο κτηματολόγιο. Και κάνεις μία αίτηση στο κτηματολόγιο για να πάρεις το ΚΑΕΚ, το φύλλο και το απόσπασμα που αφορά αυτό που από τον παππού σου, ναι, ναι, σου το έχει το 1930. Ναι. Λοιπόν, παίρνεις ένα τέλο και λέει γενικό δημόσιο. Τώρα ελαφρά την καρδία αυτοί οι διοικούντες. Πάρα πολλά από τα κτήματα και ιδιαίτερα τα παραλιακά τα περάσαν στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτά των κατοίκων που τα έχουν το 1930. Και δεν ξέρω τι θα γίνει, και βεβαιότητα το θέμα μάλλον θα απασχολήσει και το Δήμο Σιθωνίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό, να φύγει τουλάχιστον κάποιο έγγραφο ή να γίνει διαμαρτυρία από πλευρά του Δήμου, ώστε αυτά να εξαιρεθούν. Είναι δυνατόν περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων να είναι στο ΤΑΙΠΕΔ? Απασχολεί τη Σικιά, την Τωρόνη και ποιες άλλες περιοχές, τον πρώην Δήμο Τωρόνης. Ιδιαίτερα τον πρώην Δήμο Τωρόνης. Εκεί που δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι διανομές. Και στη Μαρμαράκη. Στη Σάρτη δηλαδή έχουν οριστικοποιηθεί οι διανομές. Έτσι. Στο Μαρμαρά έτσι. Όχι, στο Μαρμαρά δεν έχει δει. Έχει λίγο στην Μαρμαρά. Το πρώην Δήμο Τωρόνης, όπου οι εκτάσεις είναι τεράστιες, σας είπα, είναι πάνω από 2.000 στρέμματα. Και μιλάμε και για παραλιακές εκτάσεις που έχουν ένα θύμα. Όσο με 20-23 κωδικούς πάλι έχουν. Ναι, οι άνθρωποι. Φύγαν από τα Χρυσόπουλα και πήγαν στο ΤΑΙΠΕΔ τώρα. Εδώ δώσαμε την Ακρόπολη. Κυρία Σμιλή, το Λευκό Πύργο, κύριε Χρυσόπουλο. Έχουν κάνει επενδύσεις μέσα. Έχουν ρίξει χιλιάδες ευρώ. Και σήμερα τι γίνεται? Σήμερα για να κάνουν μία επέκταση της επιχείρησής τους, να κάνουν μία βελτίωση της επιχείρησής τους, το πρώτο πράγμα που τους ζητάει τώρα τα κάμπικ θα πάνε με αστέρια. Το πρώτο πράγμα που θα ζητήσει είναι η κυριότητα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι στο πουθενά. Έρεμοι. Μεγάλο πρόβλημα. Πάντως, οι τουριστικές επιχειρήσεις παγώνουν, έτσι όπως το αναφέρει ο κ. Λεμπλάς. Για ενημέρωση και για το κτηματολόγιο, επειδή στο Δήμο Σιθωνίας υπολείπεται Νικήτη Άγιος Μεταγγίτση. Ήταν να ξεκινήσει. Θα προχωρήσει. Ναι, ήταν να ξεκινήσει και τελικά η τελευταία ενημέρωση που έχουμε πάμε Γενάρη-Μάρτιο.
και ο Δήμος και οι πολίτες. Για όλους. Μείναμε τα μοναδικά χωριά που δεν έχουν κτηματολόγιο, που είχε ξεκινήσει τότε με την Βαρδινογιάννη την περίπτωση. Νικήτη και Άγιος Νικόλαος. Νικήτη, Άγιος και Μεταγκίτση θα μπουν πλέον, θα ξεκινήσει η διαδικασία για το κτηματολόγιο. Η υπόθεση Βαρδινογιάννη έχει κλείσει στην περιοχή. Από τότε είχε ξεκινήσει και μείναμε απ' έξω. Και την τελευταία απόφαση που εκδόθηκε. Και έμειναν απ' έξω αυτές τις περιοχές, μάλιστα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχει δίκιο ο κύριος Δέμπλος να λέει ότι πρέπει να απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Φαντάζομαι ο Δήμαρχος, ο κύριος Τζίζιος, ήδη. Είναι σε εγρήγορση ήδη. Κάνουμε καταγραφή. Επιλαμβάνεται τη κατάσταση. Και πρέπει να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να δώσουν τίτλοι στους κατοίκους. Είναι δυνατόν το 1930 να ταλανίζεται ο Σικιώτης με αυτή την ιστορία, με αυτή την υπόθεση. Και εδώ μιλάνε, κυρία Σμιλή, δεν έχει πραγματικά, επειδή το ξέρω. Κλέψει ένας έστω μισό στρέμμα. Μας έχουν δώσει δηλαδή, τελικά, σήμερα δικαιώνονται οι καταπατητές και οι νόμιμοι ιδιοκτήτες αυτοί οι οποίοι καλλιέργησαν τη γη τους από το 1930, ήρθε βεβαιότητα στα παιδιά τους στους κληρονόμους σήμερα, υφίστανται μια τεράστια ταλαιπωρία. Κανένας διαχρονικά δεν μπόρεσε από τις κυβερνήσεις να δώσει λύση. Λύση δίνεται μόνο πολιτικά. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει άλλη. Και εμείς εκεί δουλεύουμε επεκτάσεις οικισμού. Και χωρίς να γνωρίζουμε και τι τέλος θα έχει αυτό. Μαρμαράς, Άγιος, έχουμε επεκτάσεις οικισμού. Μάλιστα. Κύριε Κυμαράκη, εσείς θα είστε υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος ξανά. Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος. Δημοτική Σύμβουλος. Σωστά το θέσατε. Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος. Μία στους τρεις. Σε ίδια... αυτό το πάνελ το τηλεοπτικό, μία στους τρεις θα είναι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε πολύ καλά τι εννοώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις που ήσασταν κοντά μας. Και για την συζήτηση και για όλα τα θέματα που θίξαμε. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Αύριο στις 18:00 και πάλι κοντά σας.